Λοιπόν, σήμερα είπα να σας δείξω τη συλλεκτική έκδοση, την hardcover έκδοση του πρώτου volume της σειράς Something is Killing the Children. Πρώτα όμως θα σας δείξω τα comics τα οποία ήρθανε μαζί με το πακέτο αυτό, μέσα στο πακέτο αυτό. Πρώτα είναι φυσικά το Army of Darkness 1979. Θα σας πω πρώτα ότι κάποια τεύχη μέσα στον Δεκέμβριο είχαν κυκλοφορήσει με ειδική μηνία. Το εξωφλότος βασικά θυμίζει τα Teenage Mutant Ninja Turtles, όπως αυτό εδώ πέρα του The Army of Darkness 1979. Θυμίζει εννοείται την πόζα των χειρονιντζάκια πάνω στην οροφή των σπιτιών. Έχει και άλλα τεύχη παρόμοια. Ο Hulk στην καινούργια του σειρά comics, τα δύο συγκεκριμένα τεύχη είναι τα variant covers, όχι το κύριο cover, αλλά πιο σπάνια τέλος πάντων να τα βρει κάποιος. NYX, ακόμα ένα homage cover στα Teenage Mutant Ninja Turtles. Purgatory, επίσης όπως τα χειρόνια Ninjaka, βλέπετε είναι παρόμοιο το στυλ. Το Radiant Black, το οποίο εξώφυλλο του, το συγκεκριμένο, είναι το λεγόμενο Blacklight Edition, το οποίο θα σας βάλω και φωτογραφία δεξιά δίπλα, να δείτε πώς φωτίζεται το εξώφυλλο του συγκεκριμένου comic κάτω από Blacklight. Αυτό το εξώφυλλο, το Superman Son of Kal-El, έγινε ολόκληρο θέμα με τον γιο του Superman που είναι bisexual. Τα Teenage Mutant Ninja Turtles Best Of, το συγκεκριμένο για τον Shredder. Ο Venom στο πολύ ωραίο, στην πολύ ωραία σειρά που βγήκε τώρα με την ταινία και όλα ευκαιρία, σε ένα πολύ ωραίο variant cover όπως βλέπετε, το οποίο ξεχωρίζει από μακριά για τους fans. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο Something is Killing the Children, ένα πολύ ωραίο σκληρό εξώφυλλο volume από τον James Tynion IV, βραβευμένος αυτός καλλιτέχνης, σεναριογράφος, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε προσεκτικά με τη λεπίδα. Λοιπόν, award winning writer James Tynion IV, γνωστός για το Justice League και το Batman Detective Comics, εννοείται τα βραβευμένα τα comic books και όχι μόνο. Η ιστορία έχει να κάνει με τα παιδιά στο Archer's Peak, τα οποία ξεκινάνε και χάνονται ένα-ένα. Κάποια παιδιά όμως επιστρέφουν, λέει η σύνοψη της σειράς, και αυτά που επιστρέφουν, λέει, έχουν τρομακτικές ιστορίες να διηγηθούν. Η μόνη τους ελπίδα για να βρούνε ποιος απαγάγει και ποιος σκοτώνει τα μικρά παιδιά είναι η άφιξη μιας τέλος πάντων γυναίκας, μιας μυστηριώδους γυναίκας, η οποία πιστεύει, βλέπετε στο εξώφυλλο, πιστεύει τα παιδιά αυτά που βλέπουν, αυτά που ζήσανε, και φυσικά η μόνη της δουλειά, το μόνο της μέλημα είναι να σκοτώνει τα τέρατα. Το όνομά της είναι Erica Slaughter, όνομα και πράγμα, η οποία αποστολή της είναι να σκοτώνει τα τέρατα στις ιστορίες της συγκεκριμένες. Δεν θέλω καθόλου να σας κάνω spoil την ιστορία. Βλέπετε και τις σελίδες της γυρίζω 12, 10, 20, 20 τις σελίδες για να μην σας κάνω spoil. Μια πολύ ωραία δουλειά έγινε, ειδικά για εσάς που δεν έχετε διαβάσει και στο πίσω μέρος του βιβλίου έχει και τα σχέδια και τις ιστορίες και κάποια footnotes, εννοείται, από το σχεδιασμό της σειράς, να και η σεναριογράφη της του βιβλίου. Something is Killing the Children, ένα πολύ ωραίο hardcover volume 1, book 1 προτιμάτε, της πολύ ωραίας σειράς του James Tynion IV, την οποία αξίζει πραγματικά να την κάνετε δική σας, και εννοείται αν δεν έχετε πιάσει όλα τα τεύχη τα ξεχωριστά που κυκλοφορούσαν κάθε μήνα, αυτή η έκδοση είναι ό,τι πρέπει για τη βιβλιοθήκη σας.